πάρει. Φαντάζεστε μία διαδικασία η οποία στρέφεται κατά δύο πρώην πρωθυπουργών και κατά 10 υπουργών με κουκουλοφόρους μάρτυρες, χωρίς δυνατότητα να ξέρεις ποιος λέει ψέματα ώστε να τον μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση, να του κάνεις αγωγή, ποιος ψευδορκεί, να μην μπορείς να κάνεις δημόσια αντεξέταση. Αυτά είναι κωμωδία. Πού πάμε? Τι δημόσιος βίος είναι αυτός? Με κουκουλοφόρους ανώνυμους μάρτυρες που νομίζουν οι δύστυχοι ότι θα είναι εσαΐ προστατευμένοι. Και αυτοί είναι θύματα. Κάποιος τους δημιούργησε την εντύπωση ότι ως ανώνυμοι μάρτυρες δεν θα ελεγχθούν, ενώ προφανώς και θα ελεγχθούν. Όταν θα γίνει Επιτροπή Προκαταρτικής Εξέτασης, έχει την αρμοδιότητα, όπως και ο εισαγγελέας, γιατί η Βουλή κάνοντας εξέταση ή προκαταρτική εξέταση είναι σαν εισαγγελέας, κυρία Κοσιόνη. Αυτό άρα λέτε ότι στην και προανακριτική πρέπει να εμφανιστούν μπορεί, όπως δόθηκε, με τα πρόσωπά τους και τα ονόματά τους. Όπως δόθηκε η ιδιότητα του προστατευομένου να αρθεί από την εισαγγελία ή από την Βουλή που ασκεί χρέη εισαγγελέα η ιδιότητα αυτή. Γιατί κάποια στιγμή ο λαός θα μάθει την αλήθεια. Οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα τις βγάλουν τις κουκούλες. Θα αναγκαστούν να απαντήσουν στις αντιφάσεις, στα ψέματα. Αλλά μετά θα εξεταστούν και για αυτά που δεν συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία. Εμείς έχουμε εξηγήσει ακριβώς τη διαδικασία για να την ξέρουν όλοι από τώρα και να είμαστε συνεννοημένοι. Όταν με το καλό γίνουν εθνικές εκλογές, γιατί θα γίνουν στα 19, 20 Οκτωβρίου, 13 Οκτωβρίου. Θα γίνουν, τα πεπραμένα βγει να δύναταν. Και ο ελληνικός λαός θα μετρήσει την ψήφο του και αυτή τη σκευωρία. Εάν με το καλό μας δώσει την πλειοψηφία που εμείς προσδοκούμε και μαχόμαστε για αυτήν, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνουμε θα είναι η εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για αυτή τη σκευωρία. Η πλειοψηφία τότε θα καλέσει τους δύο μάρτυρες, θα άρει την προστασία τους με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα διαθέτουμε και θα τους κάνουμε μόνο μία ερώτηση. Κύριε, ποιος έβαλε να πει αυτά ψέματα? Προεκλογικά, το τονίζω, όχι μετεκλογικά, σε σειρά συνεντεύξεών μου εγώ προσωπικά είπα ότι πρέπει μετεκλογικά να γίνει προκαταρτική επιτροπή της Βουλής η οποία θα βγάλει την κουκούλα από τους μάρτυρες και θα τους καλέσει για να πούν ποιος σε... Και αν νομίζουν αυτοί οι δύο, αυτά τα δύο καθάρματα, γιατί περί καθαρμάτων πρόκειται, ότι πρόκειται να τη γλιτώσουν αφού βάλαν τη χώρα στη περιπέτεια, είπαν τέτοια ψέματα όπως απεδείχθηκε για τους 7. Γιατί για τους 7 έχουν ψέματα ήδη. Ότι θα τη γλιτώσουν και ότι εγώ θα τους πάω στα δικαστήρια για να υπερασπιστώ τη τιμή και την υπόλοιψή μου, πλανώνται πλάνοι μικράς. Τα ονόματά τους το έχω ακούσει όπως και εσείς. Δεν θα τα πω στην τηλεόραση. Με την ίδια ένταση. Αλλά αυτούς τους δύο ανθρώπους που με διέβαλαν, με συγκοφάντησαν και είπαν τέτοια τερατώδη ψέματα για μένα, μην νομίζουν ούτε μία στο δισεκατομμύριο θα τη γλιτώσουν. Το κρίσιμο ζήτημα λοιπόν, για να σου το πω πάρα πολύ απλά, είναι η επιτροπή που διενεργεί την προκαταρτική εξέταση να πάρει την υπόθεση στα χέρια της. Να φύγει, δηλαδή, όπως δικαιούται και όπως οφείλει. Να καλέσει τους μάρτυρες αυτούς και να τους εξετάσει χωρίς την προστασία του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Άλλη.